sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, o mai. Domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, o mai. Domani chi lo sa quel che sarà, chissà quel che sarà. Αχ, Δεσποινής μου, θα μου κάνετε μια χάρη. Αν μπορώ. Θέλω να κάνω ένα τηλέφωνο εδώ δίπλα στο θάλαμο, λοιπόν θα μου την κρατήσετε λιγάκι μέχρι να γυρίσω, δεν θα αργήσω. Ναι, θα την προσέχω, κάντε τη δουλειά σα. Δεν παίρνει μπροστά το μπλέντερ. Καλά, παίρνω το παιδί και έρχομαι στο σπίτι να δω τι μπορώ να κάνω εγώ. Όπα τα καλά παιδάκια, επιτέλους το βουλώσανε. Α, όχ, τώρα κι εσύ. Γαμώ το. Τώρα καλέ, τώρα να κουμπίσω τα παιδιά. Όπα, όπα. Έτσι, μπράβο. Μπράβο το καλό παιδί! Τώρα καλέ, τώρα! Όπα λάκια τα καλά παιδάκια! Δεν το πιστεύω! Με έβαλε στο καροτσάκι του Ιορδάνη, το βούρλο! Τι στραβωμάρα! Σε άλλο καρότσι με έβαλε! Έλα ρε παιδάκι μου να το δεις στο μηχάνημα, έλα να το δεις γιατί θα με τρελάνε. Το μαγείρεψα ούτε τίποτα. Στην πρίζα το έχεις βάλει. Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, θες να τα ακούσεις? Άσε μωρέ να δω τι θα κάνω εγώ και πήγαινε να βάλεις πάνω στο παιδί. Τι περίεργο αντρόγινο αυτοί οι δύο. Ειδικά αυτή η μάνα. Αχ, μωρέ, εντελώς αδέξιος είσαι, ρε Γιάννη. Και την Ελένε και Γιάννη. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Έλα, μωράκι μου, να σ' αλλάξω εγώ. Τι άλλο θα δω, Παναγία μου, σε αυτήν την κοινωνία, τι άλλο! Έλα να τις αλλάξουμε, βρακάκι της Γιολάντας. Βρε μανία κι αυτή η Γιάννη να με λέει Γιολάντα. Κάναμε τσισάκια, Γιολάντα. Γιολάντα, να σε πει το πρώτο σου παιδί. Τι είναι αυτό! Καλά που έχω κι αυτό για να καταλάβεις. Πέτρο! 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 Τι είναι αυτό! Καλά που έχω και αυτό για να καταλάβεις. Πέτρο! Τι είναι, χαλέ! Το παιδί μας! Το παιδί μας! Το... Τι είδους παιδί είναι? Τι εννοείς τι είδους? Κοριτσάκι δεν είναι, Γιολάντα. Τώρα είσαι καλά, τι ρωτάς? Είναι σίγουρο ότι είναι κοριτσάκι, ε? Το έχουμε ελέγξει. Απολύτως. Πέτρο, το κοριτσάκι μας έχει πουλάκι. Ε, τι, χωρίς πουλάκι θα ήτανε? Όταν λέω πουλάκι, πρόσεξε, εννοώ πουλάκι, όχι κλουβάκι. Τι κλουβάκι, μωρέ? Κανονικά αυτή θα πρέπει να έχει κλουβάκι, αλλά αυτή έχει πουλάκι! Μέσα στο κλουβάκι. Όχι, σκέτο πουλάκι! Και το κλουβάκι. Είσαι και ηλίθιος. Τι λες, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Έλα, πάμε στην κρεβατοκάμαρα να δεις και να καταλάβεις. Τι κοιτάς κι εσύ, Σαχάνος? Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Πέτρο, ή κάτι μπέρδεψες εκεί στο πάρκο και φέρες λάθος παιδί στο σπίτι, ή τη Γιολάντα μα τη φύτρωσε τσουτσούνα. Τι θα κάνω τώρα, τι θα το κάνω αυτό το κοριτσάκι? Και αύριο που έρχεται η ξαδέλφη μου, τι παιδί θα της παραδώσω? Μα βρε Βιβί, πώς το έχασες και εσύ το παιδί, Χριστιανή μου? Μα δεν σου είπα, τα σήκωσα και τα δυο κάποια στιγμή επειδή κλαίγανε και μετά έβαλα λάθος παιδί σε λάθος καρότσι. Δεν λέω αυτό. Λέω πώς γίνεται να μπερδέψεις δύο διαφορετικά παιδάκια. Μα φοράγαν τα σκασμένα και ίδια ρούχα. Άσε που μοιάζουν σαν δίδυμα, ναι. Πρέπει να τα παρατηρήσεις πολύ καλά για να ξεχωρίσεις ποιο είναι ποιο. Μα τόσο ίδια. Τι ρωτάς και εσύ, βρε Γιάννη? Δεν το είδες το παιδί μέσα? Σήκω να πάμε στην αστυνομία, Στάσου, παιδί μου, στάσου! Αμέσως προς αστυνομία! Το πράγμα μπορεί να είναι πολύ απλό. Μπορεί αυτή τη στιγμή η κοπέλα που λες να είναι στο πάρκο και να σε ψάχνει. Σωστά, έχεις δίκιο. Πήγαινε, φέρε το παιδί και πάμε αμέσως στο πάρκο!
Πάρε την αστυνομία αυτή τη στιγμή. Την αστυνομία! Τι, την Express Service. Ποιος θα στο βρει το παιδί? Άμα ανακατευτεί η αστυνομία, θα το μάθει και η ξαδέλφη μου. Όχι, όχι, μόνες μας θα το βρούμε το παιδί. Πώς δηλαδή, θα πάρουμε μία ντουντούκα και θα βγούμε στον δρόμο να φωνάζουμε όποιος μας πήρε τον Ιορδάνη από το πάρκο να μας τον φέρει πίσω? Μέρι, αυτός που πήρε το παιδί δεν είναι τελείως άγνωστος. Κάπου τον ξέρω εγώ αυτόν. Νομίζω πως μπορούμε και από μόνες μας να τον βρούμε. Πώς καλέ, τον ξέρεις και από παλιά? Όχι, αλλά νομίζω πως τον έχω δει στην τηλεόραση. Πάμε, πάμε, γρήγορα! Να την κοπέλα από το πάρκο, ήρθε να μας φέρει το μωρό! Βρίσκα, έψε τελείως! Από πού και ως που θα έρθει εδώ? Πώς, Γιάννη μου, ειδήσεις λέω, είμαι ένα TV star, με ξέρουν εκεί πέτρες, φαίνεται, ρώτησε το κορίτσι και με βρήκε! Λες, πήγαινε να ανοίξεις την πόρτα! Έλα! Πάμε, βρε παιδί μου! Κοίταξε πως καθυστερεί! Έλα! Καλημέρα! Καλημέρα! Πού είναι το παιδί, πού είναι το κοριτσάκι μας? Ωραία! Είναι που είσαι TV star και σε ξέρουν ακόμα και οι πέτρες. Πού είναι η Γιολάντα μας? Γιολάντα! Ήρθαν οι θείες από το κανάλι! Γιολάντα! Γιολάντα! Ποιες είναι τώρα αυτές οι τρελές? Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, τσίλο που θα το φας! Δεν θα το φάει το κουνελάκι το τσίλο. Άλλος θα το φάει. Τι πράγμα? Το παιδάκι αυτό δεν είναι η αγαπημένη μας Γιολάντα. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι μου εμένα αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιος είναι. Βρε, τι κάθεσαι και σπαζοκεφαλιάζεις? Έχουμε χάσει κάτι, έτσι? Ωραία. Άμα χάσει μια βαλίτσα στο λεωφορείο, ας πούμε, τι κάνεις? Πας στο κτέλ και τη ζητάς. Ωραία, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Τι καλέ! Θα πάμε στο κτέλ να ζητήσουμε το παιδί? Όχι καλέ, στο πάρκο θα πάμε, εκεί που το έχασε το παιδί. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο πατέρας του εκεί και να σε ψάχνει. Α, γι' αυτό μου φάνηκε η Μπέμπα λίγο παράξενη σήμερα. Γι' αυτό, αλλά αυτό που είδατε, ούτε το είδατε, ούτε το ακούσατε. Μη σας φύγει κουβέντα, κυρίως στην Άννα και στην κυρία Γιολάντα. Καλά, εντάξει. Αλλά τι θα κάνετε τώρα με το ξένο παιδί? Τι θα κάνουμε, θα πάμε το παιδί στο πάρκο, τι θα κάνουμε? Να τη κοπέλα του πάρκου. Ναι, όπως ήταν και προηγουμένως. Καλημέρα. Αμάν. Όχι, συσκότηση. Καλημέρα, κυρία Γιολάντα. Πολύ καλημέρα σας. Ήρθα να σας ελέγξω πως τα πήγατε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τη Μούλα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν τη χρειαστήκαμε καθόλου. Καλά, εγώ το πιστεύω, αλλά η Μούλα νομίζει ότι αν λείψει έστω και μισή ημέρα θα γίνει κάτι κακό. Άδικα το νομίζει, κυρία Γιολάντα. Άδικα των αδίκων. Καλέ, εδώ τα παιδιά το καταπεριποιήθηκαν το κορίτσι. Μες στη χαρά είναι το χρυσό μου με τους δυο πατεράδες. Παιδί μου, όποια γεννάει για πρώτη φορά δεν εμπιστεύεται το παιδί της σε κανέναν. Δεν έχει άδικο. Τι είπες, Γιάννη? Τίποτα. Λέω πόσο καμιά φορά πόσο οι μανάδες είναι παράλογες και υπερβολικές. Εγώ εμπιστεύομαι πιο πολύ τους πατεράδες. Όχι. Με το που το είπα το μετάνιωσα. Γιατί? Γιατί το έχετε μπουμπουλωμένο, καλέ το παιδί. Γι' αυτό το μετανιώσατε? Γιατί? Άμα το ξεμπουμπουλώσουμε να δείτε τι θα πάθετε. Τι είπες? Τίποτα, λέω, το έχουμε σκεπάσει έτσι ανάερα για να το προστατεύσουμε. Να το προστατεύσετε από τι? Από τι? Από το αυτό. Από τις ακτινοβολίες. Από τις υπεριώδεις ακτίνες. Υπεριώδεις ακτίνες. Ναι, δεν έχεις ακούσει για την τρύπα του όζοντος που αφήνει τις ακτίνες να περνάνε αβέρτα κουβέρτα? Να μια τρύπα. Ιδίως πάνω από την Αθήνα, να σου λένε οι επιστήμονες. Βέβαια, γι' αυτό του ρίξαμε το πανάκι, για να μην τον καγκανιάσει το παιδί ο ήλιος. Ήλιος μέσα στο σπίτι. Ήλιος μέσα στο σπίτι, λέω. Μπορεί να μην έχει ήλιο μέσα στο σπίτι, έχει όμως αντιλιά. Που αυτή σου λέει είναι πολύ πιο ύπουλη. Και ό,τι ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, να πάμε το παιδί στο πάρκο. Και έτσι θα το πάτε το παιδί. Καλέ, βγάλτε τη μουρίτσα του έξω. Μη καλέ, όχι! Καλέ, είστε καλά, θα το σκάσετε το παιδί. Όχι, 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 κυρία Γιολάντα, έτσι μας έχει πει η Άννα, να του ρίχνουμε από πάνω ένα πανάκι. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδί, με σε με πρώτη φορά βλέπω. Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Γιολάντα? Ωραία δεν του πάει? Ναι, πολύ ωραία, βάλτε του και ένα ορθοδοχείο από πάνω. Καλέ, είστε καθόλου καλά? Βγάλτε του αμέσως το πανί. Ορίστε, τόση ώρα έχει περάσει. Πούντος να ψάξει για το παιδί του. Είσαι σίγουρη ότι αυτό είναι το παγκάκι που καθόσασταν? Μα καλά τώρα για ηλίθια με έχεις. Ναι. Καλέ, βγάλτε το πανί από το παιδί. Μη βρε, Γιολάντα, σου λένε, δεν κάνει. Καλά, όλη τη μέρα έτσι κουκουλωμένο το έχετε. Και όλη τη νύχτα. Για τα κουνούπια. Έχει κουνούπια εδώ μέσα. Σμήνος, Γιολάντα, σμήνος. Μα καλά, δεν τα βλέπετε, κυρία Γιολάντα? Όχι, πούντα. Να τα, καλέ, Γιολάντα, να τα πω. Πάνε! Να ένα. Εγώ είδα δύο μαζί. Πω, εγώ βλέπω τέσσερα μαζί. Καλέ, και τι μεγάλα που είναι, στούκα. Έχει τουροκούλουπα. Τι γίνεται, χαμό. Όπως είπα και κουνούπι. Σιγάρι, Βαλεντίν, με σκότωσες. Μα έχεις ένα κουνούπι απάνω σου. Σου δώσω καμία ξανάστρεφη, ας σου πω εγώ. Μα καλά, δεν είχε ποτέ κουνούπι αυτό το σπίτι. Ξέρω κι εγώ, βρε παιδί μου, τι να πω. Α, σαν να με τσίπησε και εμένα ένα. Τι, εσένα θα σ' άφηνε? Να, εδώ έχω μια φαγούρα. Για να δω, για να δω, για να δω. Α, πάπα, καλέ, σας έκανε βουζούνι. Φέρε, βρε Γιάννη, το στίκ για τα τσιμπήματα να βάλει, κυρία Γιολάντα. Βρε, στον διάλογο, εδώ δεν χρειάζεται. Βάλε λίγο σάλιο, Γιολάντα. Ναι, καλά, λες.
Ορίστε, ακόμα δεν ήρθε. Περίμενε λίγο ακόμα. Μα πόσο να περιμένουμε. Για να έρχεται σε αυτό το πάρκο σημαίνει ότι μένει κάπου εδώ κοντά. Θα πρέπει ήδη να είναι εδώ. Μπορεί κάτι να του έτυχε, ρε παιδί μου. Περίμενε λίγο ακόμα. Καλέ, δεν περνάει αυτό το τσίμπημα. Ακόμα με τρώει. Φαίνεται θα ήταν ευρωμοκούνουπο. Λοιπόν, Πέτρο, εμείς τώρα πάμε το παιδί στο πάρκο. Εσείς, άμα θέλετε, καθίστε εδώ. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Μια στιγμή να δώσω ένα φυλάκι στην εγγονούλα μου. Τι πράγμα? Ένα φυλάκι, καλέ. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Πάλι να τη φιλήσετε? Χτες δεν τη φιλήσατε? Θέλω να τη φιλήσω και σήμερα. Α, δεν κάνει κάθε τόσο ματσαμούτσα? Μεταδίδονται μικρόβια στο παιδί. Μα είσαστε καλά. Σε καραντίνα το έχετε το παιδί. Καλέ, άντε από εδώ. Ζα. Λοιπόν, Γιολάντα, τι θα γίνει, θα φιλήσει να φύγουμε? Ναι, βέβαια, να φιλήσω όλα. Τι, το μετάνιωσες? Πέτρο, βάλ το πανί να φύγουμε. Μια στιγμή. Τι είναι πάλι? Σε παράξενο μου φαίνεται το παιδί. Τι παράξενο έχει, κυρία Γιολάντα? Ό,τι ήταν χτες είναι και σήμερα. Ναι, βέβαια, δεν λέω, αλλά είναι σαν να μην είναι η Γιολάντα. Πες τα Χρυσόστομη. Μα τι είναι αυτά που λες, Γιολάντα? Γιατί Γιολάντα? Βρε, σαν αλλιώτικο μου φαίνεται το παιδί. Μα τι το αλλιώτικο έχει, κυρία Γιολάντα? Για κοιτάξτε το, αυτά δεν είναι τα ρουχαλάκια που το αγοράσατε εσείς? Βρε, τα ρουχαλάκια είναι το παιδί όμως είναι. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Γιολάντα, ότι φοράει τα ρουχαλάκια ένα άλλο μωρό? Ας γελάσω. Με κάνατε και γέλασα. Μωρέ, πιο έτσι κάπως μου φαίνεται το παιδί. Έλα, βρε Γιολάντα, ιδέα σου είναι. Μα τι δεν έχει από τη Γιολάντα, τι δεν έχει? Κοιτάξτε, το λοίδιο είναι. Χρώμα οφθαλμών καστανό. Σχήμα προσώπου οϊδές. Θρήσκευμα χριστιανή ορθόδοξη. Βρε, τι είναι αυτά που λέτε, όλοι οι Έλληνες έτσι είναι? Πες τα, καλή μου. Τούτο εδώ είναι μεν η Γιολάντα, αλλά και δεν είναι πάλι. Έτσι σας φαίνεται. Από τότε που έχετε να το δείτε, άλλαξε. Τα μωρά αλλάζουν πολύ γρήγορα. Μα δεν έχω να το δω από πέρσι, χτες το είδα. Αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Βεβαίως, διότι τα σημερινά μωρά τρώνε τροφές που βοηθούν τρομερά στην ανάπτυξη. Οπότε και οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Όπως οι ντομάτες. Παλιά ορίμαζαν με το πάσο τους. Ενώ τώρα με τις καινούριες μεθόδους, βλέπεις, ας πούμε, χτες μια ντομάτα και είναι πράσινη. Τη βλέπεις σήμερα, είναι κατακόκκινη, έτοιμη για σαλάτα. Γιατί τους βάζουν υπερενισχυμένα λιπάσματα. Έτσι και η Γιολάντα. Τις βάζετε λιπάσματα? Όχι, κυρία Γιολάντα, μου αναπτύσσεται ραγδαία. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έρθω αύριο και να μου μιλήσει κιόλας? Άνετα. Και σε μια εβδομάδα να έχει πετάξει και βυζί? Καλέ, τι είναι αυτά που λέτε? Κοιτάξτε τώρα, κυρία Γιολάντα, βέβαια υπερβάλλουμε λιγάκι, αλλά αυτό το κάνουμε για να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε για τις όποιες έτσι τυχόν μικροαλλαγές παρατηρείτε στο παιδί. Εννοούμε τις πάρα πολύ μικροαλλαγές. Δηλαδή τις απειροελάχιστες, μπορώ να πω. Ναι, μάλλον εσείς έχετε δίκιο. Εξάλλου, πώς αλλιώς θα μπορούσε να βρίσκεται ένα άλλο παιδάκι μέσα στα ρουχαλάκια και στο καροτσάκι της Γιολάντας? Έλα μου, ντε! Λοιπόν, πίστηκες τώρα ότι αυτή είναι η Γιολάντα? Ναι, βέβαια. Όχι ότι είχα αμφιβολία, αλλά. Ναι, παιδί μου, το παιδί είναι. Ποιος να είναι, το παιδί είναι! Ναι, βέβαια. Αυτά είναι τα ματάκια του, τα μαλάκια του. Το χαμόγελό του. Μα φτιστή η Γιολάντα είναι! Ναι, ναι, τώρα το βλέπω. Φτιστή με πια? Με τον εαυτό της! Ναι, φυσικά. Και απορώ πως μου πέρασε κάτι άλλο από το μυαλό. Μωρέ, καλά κάνετε και απορείτε. Γιολάντα! Γιολάντα! Είσαι κι εσύ πάρα πολύ ηλίθια. Λοιπόν, τη χαιρέτησε την εγγονούλα σου. Πάμε τώρα στο πάρκο. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας στο πάρκο. Πάμε να φύγουμε. Τσάμπα περιμένουμε, δεν το βλέπεις? Κάτσε, παιδί μου, λίγο ακόμα. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, και στην αστυνομία δεν θες να πάμε και υπομονή δεν έχεις? Αμάν πια, παλουκό σου. Μα τι να κάνεις, βρε Γιολάντα, στο πάρκο? Να σας φάει το λιοπύρι. Καλά, δεν έρχομαι. Έτσι, μπράβο. Τώρα θα πάει βόλτα η Γιολάντα και μετά θα έρθει να παίξει με τη γιαγιάκα. Γιολάντα. Κάνε αντίο στη γιαγιάκα, Γιολάντα, κάνε αντίο. Μισό λεπτό. Τι είναι πάλι, βρε Γιολάντα? Κάτι μυρίζει, τα έχει κάνει. Μυρίζει? Ναι, εδώ, κάτι μυρίζει. Δεν νομίζω. Πώς, αφού μυρίζει. Σας μυρίζει σας τίποτα? Μπα, εμένα δεν μου μυρίζει τίποτα. Εγώ θα μπορούσα να πω κάτι μυρίζω, αλλά δεν είναι αυτό που υπονοείτε. Τι μυρίζεις εσύ? Σα κολόνια ένα πράγμα μυρίζω. Όχι καλά, εδώ κάτι βρωμάει. Μήπως σου μυρίζει το καυσαέριο? Μήπως έχουμε ξεχάσει τον γκάζι ανοιχτό? Αφού δεν έχετε γκάζι. Ναι, σωστά. Καλέ, το παιδί μυρίζει, τα έχει κάνει. Πώς θα το πάτε έτσι στο πάρκο? Θα το πάρω να το αλλάξω. Γιολάντα, Γιολάντα, ας το κάτω παιδί! Ας σε κάτω παιδί! Κύριε Γιολάντα, δεν έχει κάνει τίποτα το παιδί, αφήστε το! Αφήστε το, κύριε Γιολάντα! Τι σας έλεγα εγώ, τα έχει κάνει. Α, τι είναι, Γιολάντα? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Η Γιολάντα είναι. Η Γιολάντα με τσουτσούνα. Τι? Καλέ, αυτό το παιδί έχει πουλάκι, δεν το βλέπετε? Όχι.
Βλέπετε εσείς πουλάκι? Όχι. Όχι, όχι. Κι εγώ γιατί βλέπω πουλάκι? Μήπως κάνουν πουλάκια τα μάτια σας? Μήπως επειδή δεν φοράς τα γυαλιά σου? Και όποιος δεν φοράει τα γυαλιά του, βλέπει γύρω του τσουτσούνες? Εξαρτάται από την προσωπικότητά του. Καλέ, θα με τρελάνετε. Αυτό το παιδί έχει μία τσουτσούνα, να. Όχι και μία τσουτσούνα, να. Μικρό τσουτσουνάκι έχει. Και πώς εξηγείται να έχει η Γιολάντα έστω ένα τόσο δα τσουτσουνάκι? Βρε, μήπως η Γιολάντα γεννήθηκε Γιολάνδος και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι? Αφήστε τις αηδίες και πέστε μου τι έχει γίνει με το παιδί. Καλά, εντάξει, θα σας πούμε. Όχι, 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 θα σου εξηγήσουν τα κορίτσια. Εμείς πρέπει να πάμε στο πάρκο. Πέτρο, βάλει μια πάνω στο παιδί και πάμε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι χάσανε το παιδί μας. Αχ, κύριε Γιολάντα, μην κάνετε έτσι. Να τι, ήρθαν κιόλας από το πάρκο. Το βρήκαν το παιδί. Γεια. Α, εσύ σε βγαίνει. Γιατί πιο περιμένατε? Τη Γιολάντα, την εγγονούλα μου. Γιολάντα. Έλα, βγαίνει, μπες μέσα και θα σου εξηγήσω. Το παιδί μας. Θέλω το παιδί μας! Σοπάτε, κυρία Γιολάντα. Θα τη βρούνε τώρα στο πάρκο, να είστε σίγουροι. Τελείωσε. Δεν πρόκειται να έρθει αυτός. Και περίμενε λίγο ακόμα, μωρέ. Τι να περιμένω, την ώρα μας χάνουμε. Πρέπει να δράσουμε, Μέρη. Τι, θα πάμε στην αστυνομία? Δεν ξέρω. Άμα τα εξαντλήσουμε όλα, θα πάμε και εκεί. Πάντως για την ώρα έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Τι άλλο? Πάμε να φύγουμε και θα σου πω. Να το, αυτό είναι το παγκάκι, αυτό. Είσαι σίγουρος? Απολύτως. Ναι, αλλά από κοπέλα γιοκ. Γιοκ, δυστυχώς γιοκ. Αφήστε με, αφήστε με να πέσω από το μπαλκόνι, αφήστε με! Σιγά, κυρία Γιολάντα, μην κάνετε έτσι. Δεν χάθηκε κάθε ελπίδα. Όσο ζω, ελπίζω. Ντουμ σπύρο σπέρο. Για Ρεγκίνα Ρόζα Σάμα, τι λες μόλις στο διάλογο? Έχω κάνει την εγγονούλα μου. Σταμάτα, βρε Γιολάντα, μην κάνεις έτσι. Κοιμάται μέσα το άλλο παιδί, αυτό δεν το σκέφτεσαι? Αυτό πάλι τι θα το κάνουμε? Ξέρω εγώ, θα το πουλήσουμε στους γύφτους μπας και βγάλουμε και τίποτα. Ή μπορούμε να το δώσουμε στο Ίδρυμα Άγιος Τηλιανός. Τι λες και εσύ, μωρή ηλίθια? Συγγνώμη, μια ιδέα είπα. Και δεν μιλάει κιόλα. Να μας πει που μένει, πώς το λένε. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να μιλήσει και να μας οδηγήσει στο σπίτι του. Εσείς οι δυο μπορείτε να μην μιλάτε καθόλου, άσχο διάολο! Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Καλά, πώς το χάσατε το παιδί? Σας παρακαλώ, κυρία Γιολάντα, μην με κάνετε να αισθάνομαι ακόμα πιο άσχημα, αφού σας το εξήγησα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτεί κανείς. Ήταν δύο ίδια μωράκια και φορούσαν ίδια ρουχαλάκια. Μα τόσο ίδια. Τι ρωτάς, βρε Γιολάντα, δεν το είδα στο παιδί? Και καλά τα μωρά, αλλά και τα ρουχαλάκια ίδια. Μα γι' αυτό σας λέω, ήταν σατανική η σύμπτωση. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί τόση σύμπτωση. Κάποιο λάκκο έχει, Φάβα. Υπάρχει περίπτωση η κοπέλα στο πάρκο να μην μπέρδεψε τα παιδιά από χαζομάρα. Αλλά από τι να τα μπέρδεψε, από εξυπνάδα? Μπορεί να έπεσε στήμα ενός καλοστημένου σχεδίου. Ίδια ρουχαλάκια, ίδια παιδάκια. Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια! Όχι, 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 έχει δίκιο, κυρία Γιολάντα. Μπορεί αυτή τη στιγμή το παιδί να το έχουν απαγωγής. Μη μου βάζετε τέτοιες ιδέες. Την αστυνομία, γρήγορα! Όχι, βέβαια, μην είσαι φλάκας. Δεν πρέπει να ανακατέψουμε την αστυνομία. Γιατί? Προς το παρόν, το ότι χάθηκε το παιδί πρέπει να μείνει μεταξύ μας. Διότι πρώτον, αν μάθει Άννα ότι χάσαμε το παιδί, θα πάμε από κακό θάνατο και οι δύο. Και δεύτερον, αν όντως το παιδί έπεσε θύμα απαγωγής, δεν πρέπει να ανακατέψουμε τους μπάτσους. Έχει δίκιο, Γιάννης. Μα γιατί το δικό σας το παιδί? Πώς, Βαλεντίνη μου, πώς? Γιατί να μην το κλέψουν το δικό μας το παιδί? Τι μας λείπει? Βέβαια. Και πλούσιοι είμαστε και διάσημοι είμαστε και όμορφοι είμαστε. Δεν ψάχνουν για γκόμενο ή απαγωγής. Τι σχέση έχει αν είστε όμορφοι? Που δεν είσαστε και τίποτα το ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Ψιλονόστιμους θα σας λέγαμε. Όχι δα. Τέλος πάντων, ωραία. Εγώ την ομορφιά σας την βγάζω απ' έξω, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είμαστε πλούσιοι και διάσημοι. Δεν είστε δα και τόσο διάσημοι. Τι θες να πεις, Ευγένιε, ότι δεν είμαστε πασίγνωστοι στο Πανελληνίο? Ότι δεν μας ξέρουν εκεί πέτρες. Ρε, πού τον ξέρω εγώ αυτόν. Δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποια εκπομπή παίζει. Ούτε περίπου δεν θυμάσαι. Αστυνομικό ήταν, κωμωδία ήταν, ερωτικό ήταν. Σιγά μωρέ, εσύ τα είπες όλα πια. Αχ, το βρήκα! Στο τμήμα ηθών τον έχω δει. Αν θες να ξέρεις πόσο διάσημος είμαι εγώ, ένα σου λέω. Στον γκάλοπ δημοτικότητας που έκανε το περιοδικό TV Αγάπη μου, ήρθα στην πρώτη θέση σε ισοψηφία με τον Απόστολο Γκλέτσο. Γιατί εγώ, το περιοδικό Super Titina δεν με έβγαλε πρώτο πιο σεξ παρουσιαστή, πάνω από τον Νίκο Χατζηνικολάου? Εντάξει, τα είπαμε, είσαστε διάσημοι. Και πλούσιοι, αυτό που το βάλεις. Αυτό είναι. Πήρανε το παιδί μας για λίτρα. Σοπάτε, κυρία Γιολάντα, δεν είναι έτσι. Τι λίτρα τώρα να ζητήσουν από τον Γιάννη και τον Πέτρο? Σιγά, δεν είμαστε και τίποτα ξεβράκο. Ότι ένα 200 βγάζω μόνο από την εκπομπή μου. Χώρια ειδήσεις. Ένα 200 καθαρά? Ναι. Και εγώ παίρνω μόνο ένα.
Γιατί αυτή η διαφορά, κυρία Γιολάντα? Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα, Πετράκη μου. Τόσο με αξιολογεί το κανάλι, εσείς δεν μου είχατε υποσχεθεί ότι με την ανανέωση του συμβολέου μου θα έπαιρνα το υψηλότερο κασέ? Είπα τέτοιο πράγμα, δεν θυμάμαι. Α, βέβαια, μόλις σας τριμώχνω να παθαίνω τα μνησία. Αλλά ένιωσα σας και θα σας χορέψω στο ταψί. Για τον καινούριο κύκλο εκπομπών μου θα ζητήσω ένα 300. Ένα 300 και εγώ ένα 400. Και εγώ τότε ένα 500. Και εγώ τότε ένα 600. Να, πάρτε κι άλλα 10 να τα κάνετε ένα 610. Ρε, δεν έχετε χάσει το παιδί σας. Καλά σας λέει, μωρέ ο Ευγένιος. Σταματήστε να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, φούλη? Είμαστε έρμεο στα χέρια των απαγωγέων. Μα γιατί το είχατε δεσει κόμπο ότι το παιδί είναι θύμα απαγωγής? Αποκλείεται η κοπέλα να τα μπέρδεψε στο πάρκο. Μα αν τα είχε μπερδέψει, θα γύριζε στο πάρκο να βρει τον Πέτρο. Μα κυρία Γιολάντα, οι απαγωγές παίρνουν ένα παιδί, αλλά δεν αφήνουν στη θέση του ένα άλλο. Το αγοράκι που αφήσανε, πώς το δικαιολογείτε? Παιδί μου, είναι απλό. Το αγοράκι από κάπου αλλού το κλέψανε, ειδικά για να κάνουν αλλαγή με τη Γιολάντα. Από εκεί και πέρα χεστήκανε για δάφτου. Όχι, 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 δεν ήταν τελικά ο Γιάννης Φέρτης. Ήταν πιο ανοιχτόχρωμος. Μήπως ήταν ο Χρήστος Πολίτης? Όχι, όχι, πιο σκούρος. Ο Αρζόγλου, πιο ανοιχτός. Ο Βαλτινός, όχι, όχι, πιο σκούρος. Άι, παράτα μας κι εσύ, πιο ανοιχτός και πιο σκούρος. Τι να σου κάνω, βρε Μέρη, αφού δεν τον βρίσκεις κι εσύ? Ωραία, εσύ τον είδες, εγώ θα τον βρω. Μα, δεν κοιτάμε κανένα τηλεπεριοδικό μας και δούμε καμιά φωτογραφία του. Άμα τον δω, θα τον αναγνωρίσω. Δεν ξέρω. Μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Τι μπορεί, Ευγένεια, είναι φως φανάρι. Βρήκανε ένα μωροίδιο με τη Γιολάντα μας για να μας μπερδέψουν και να μας την πάρουνε. Και τώρα έχουνε το δικό μας το παιδί μέσα στο κρυσφύγετο της πείρας. Σε κανένα υπόγειο υγρό, σε κανένα νύλιαγο γκαράζ. Βασανίζουν ένα μωρό για μερικά ψωρό εκατομμύρια. Τι φταίει όμως αυτό, αν έχει πλούσιους και διάσημους γονείς? Και πως θα του φέρονται άραγε απαγωγής. Παρατημένο θα το έχουν. Τη στιγμή μπορεί να πεινάει. Μπορεί και να διψάει. Μπορεί και να χέστηκε. Αν είναι όμως έτσι, κυρία Γιολάντα, γιατί οι απαγωγείς δεν έχουν φροντίσει να έρθουν σε επαφή μαζί σας? Αμάν! Νάτι, αυτή είναι. Αχ, Παναγία μου! Παιδιά μου, έχουν κοπεί τα πόδια, δεν γίνεται. Αποκλείεται να τους μιλήσω εγώ! Ούτε κι εγώ μπορώ να τους μιλήσω. Ποιος σου είπε να μιλήσεις εσύ, μωρή? Ας το πάρει κάποιος άλλος. Εγώ δεν αντέχω. Δεν έχω την ψυχραιμία να συνομιλήσω με τέρατα που αρπάζουν αθώα παιδάκια μέσα από τη ζεστή αγκαλιά της οικογένειάς τους. Τα κτίνε. Μιλήστε καθάρματα, τι ζητάτε? Δεν απαντάνε. Μας κάνουν πόλεμο νεύρων. Ναι, ναι, μιλήστε γουρούνια. Ναι, ναι, μαμά. Μαμά, εσύ είσαι, δεν ακούω καλά. Λέγε καθάρμα, τι θέλεις πια από μας? Χρήματα ομόλογα, μπιζού. Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Ντούλα, εσύ είσαι. Είναι η Άννα. Η Άννα έκανε την απαγωγή? Όχι, την έκανε εγώ και τώρα σας παίζω θέατρο. Τι λες μόνο τώρα κι εσύ? Μαμά, τι λες? Σε ποιον μιλάς? Σε σένα, Μπούλα. Σε ποιον άλλον? Εμένα είπες γουρούνι και κάθαρμα. Όχι, αγάπη μου. Γιατί να σε πω εσένα γουρούνι? Μαμά, τι συμβαίνει? Γιατί μίλησες έτσι? Τίποτα δεν συμβαίνει, Μπούλα. Μαμά, μαμά, γιατί είσαι έτσι αναστατωμένη? Να, γιατί μας παίρνει ένας σεξομανής και μας λέει διάφορα πιπεράτα. Ναι, ναι, σεξομανής. Ξέρεις από αυτούς που ρωτάνε τι χρώμα κιλοτάκι φοράς και τέτοια. Καλά. Τέλος πάντων, το παιδί τι κάνει? Ποιο παιδί? Το παιδί και το δελφίνι. Το παιδί μου, μαμά. Η κόρη μου. Άι, Γιολάντα. Πολύ καλά είναι το χρυσό μου. Πιο καλά δεν γίνεται. Μαμά, γιατί απαντάς έτσι? Τρέχει τίποτα. Μα γιατί τόση ανησυχία, Μπούλα? Δεν μας έχεις εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να κρατήσουμε το παιδί σου? Τι φοβάσαι εμείς το χάσουμε? Μήπως είναι αυτός εδώ ο Νινιός που μου αρέσει κιόλας? Όχι, όχι, δεν είναι. Περίμενε. Μήπως είναι αυτός εδώ ο Καφετζόπουλος που έχει γλυκά ματάκια? Δεν είναι. Αχ, κρίμα. Νάτος, τον βρήκα! Τι λες, μωρή άσχετη, αυτός εδώ είναι ο Κέβιν Κόστνερ. Μπα. Δεν θα τον βρούμε απόψε. Δεν θα τον βρούμε απόψε. Στύψε καλά το μυαλό σου, κακομοίρα μου, να θυμηθείς ποιος είναι. Αύριο έρχεται η ξαδέρφη σου. Τι παιδί θα της παραδώσουμε? Ναι, ναι, μην ανησυχείς. Χαίρομαι όλοι άκρας υγείας. Ναι, άντε, γεια σου, γεια σου. Λες να κατάλαβε τίποτα? Μα όχι. Το χειρίστηκα πολύ ωραία το θέμα και τη μετέπισα. Χειριστήκατε πολύ καλά την Άννα, αν ήταν όμως η απαγωγής. Τι. Δεν πρέπει να τους μιλάτε άγρια, γιατί μπορεί να τζαντιστούν και να κάνουν κακό στο μωρό. Έχει δίκιο, κυρία Γιολάντα. Αυτοί είναι υπάνθρωποι και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κάνουν. Είναι άξιστοι, απολύτιστοι, αμόρφωτοι. Είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Βέβαια, και παρότι τους απεχθανόμεθα, πρέπει να τους μιλούμε με το εσείς και με το σας. Έχει δίκιο. Στο τηλέφωνο πρέπει να τους μιλάμε πολύ γλυκά. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει! Νάτι! Κυρία Γιολάντα, κυρία Γιολάντα, προσοχή! Κυρία Γιολάντα, με το μαλακό, ευγενικά, η ευγένεια σκλαβώνει! Ναι, γεια σας. Ξέρετε, εμείς το παιδί μας θέλουμε και δεν σας κρατάμε καμία κακία ίσα-ίσα. Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Μπούλα, εσύ είσαι πάλι, τι θες, μωρό μου? Μαμά, σε ποιον μιλούσες? Τι έλεγες για το παιδί? Μιλούσα σε αυτόν το σεξομανή που σου έλεγα. Και τι σχέση έχει το παιδί με αυτό?
Γιατί είπες ότι θέλεις το παιδί? Πού είναι το παιδί, μαμά? Μακάρι να ξέρα. Εδώ είναι το παιδί. Και δεν είπα θέλω το παιδί. Είπα θέλω ησυχία για το παιδί. Γιατί? Παρενοχλεί το παιδί ως εξωμανής. Όχι καλέ. Εμένα παρενοχλεί. Και ρωτάει συνέχεια τι χρώμα κιλοτάκι φοράω. Αλλά ντράγκα ντρούκα το τηλέφωνο. Ανησυχεί το παιδί που κοιμάται. Εσύ γιατί ξαναπήρες? Γιατί ανησύχησα από το προηγούμενο τηλέφωνο. Ωραία. Τώρα δεν ησύχασες? Όχι, μαμά, ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Μα γιατί κάνεις αμωρό, παιδί? Η μαμά κασονγιάται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στορκίζομαι στα κόκαλα του πατέρα σου. Κατάλαβα, κάτι τρέχει. Εσύ όποτε ορκίζεσαι στα κόκαλα του μπαμπά, λες ψέματα. Κάτι κακό συμβαίνει και μου το κρύβεται. Λοιπόν, φεύγω αυτή τη στιγμή από το ξενοδοχείο και με την πρώτη πτήση έρχομαι Αθήνα. Μπούλα, μπούλα, το κλείσε. Δεν σας πίστεψε? Όχι, και φεύγει αυτή τη στιγμή από το ξενοδοχείο. Πάει στο αεροδρόμιο να πάρει όποιο αεροπλάνο βρει μπροστά της. Για να έρθει εδώ στην Αθήνα? Όχι, να πάει στη Ζάκυνθο. Τέλειωσαν τα ψέματα. Σε μερικές ώρες θα πρέπει να αποκαλύψουμε στην Άννα την τραγική αλήθεια. Πότε? Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας. Η Ολυμπιακή έχει πτήσει σε 3/4. Άρα η Άννα σε 2-2,5 ώρες το πολύ θα χτυπήσει αυτή την πόρτα. Ντριν, ντριν. Θα ανοίξουμε. Θα μπει μέσα ανήσυχη. Θα ρωτήσει για το παιδί. Και τότε εμείς τι θα της πούμε? Τι θα της πούμε?